Κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, παρά τον αποσπασματικό χαρακτήρα του νομοσχεδίου, 92 άρθρα για 7 υπουργεία και στις λοιπές διατάξεις του για άλλα τόσα, παρά τα αυτά, νομίζουμε ότι θα το αδικούσε κάποιος αν το χαρακτήριζε απλά πρόχειρο. Είναι, βλέπετε, και αυτή η κυβερνητική προπαγάνδα που το παρουσιάζει ως αντίβαρο και αντιστάθμισμα της λεγόμενης μνημονιακής πολιτικής, βαφτίζοντάς το παράλληλο πρόγραμμα. Μαζί με το τρίτο μνημόνιο, λέτε, θα παίρνουμε και κανένα φιλολαϊκό μέτρο. Θα σε καίμε, Γιάννη, μα θα σαλίφουμε και λάδι κάπου-κάπου. Αυτό λέτε στην ουσία. Πάτε δηλαδή, κύριοι της κυβέρνησης, να καλλιεργήσετε στο λαό την αντίληψη ότι την ώρα που εσείς ψηφίζετε και εφαρμόζετε τα αντιλαϊκά μέτρα του τρίτου μνημονίου, το ένα μετά το άλλο, συνέχεια των μέτρων του πρώτου και του δεύτερου, τα οποία ζουν και βασιλεύουν, την ώρα που τροχίζετε τη λεμιτόμο του νέου αντιασφαλιστικού νόμου, την ώρα που ως σημεοφόρη της ΚΑΠ οδηγείτε τη μικρομεσαία αγροτιά στο ξεκλήρισμα συκοφαντώντας την, την ώρα που ετοιμάζεστε για τη νέα μεγάλη φορολεϊλασία του λαού, αυτήν την ώρα λοιπόν, να, λέτε, φέρνουμε και κάποια μέτρα που αντισταθμίζουν τα παραπάνω. Και αυτό ισχυρίζεστε, αποτελεί και μεγάλη απόδειξη ότι η πολιτική σας είναι διαφορετική από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Ποιον νομίζετε ότι κοροϊδεύετε? Αν δεν κάνω λάθος, ο επίσημος τίτλος του νομοσχεδίου είναι «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου». Ποιο είναι δηλαδή ακριβώς αυτό το κυβερνητικό έργο? Δεν το ζει στο πετσί του ο λαός μας? Δεν είναι τα μέτρα οδοστρωτήρας που προβλέπονται στο τρίτο μνημόνιο, το οποίο ψηφίσατε εδώ μέσα όλοι μαζί, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, Ποτάμι, και το εφαρμόζετε τώρα εσείς με περίσσιο ζήλο και αφοσίωση? Ένα φτηνό αντιπερισπασμό πάτε να κάνετε με το νομοσχέδιο. Ένα ξεκάρφωμα για να κρύψετε την αγριότητα της αντιλαϊκής στρατηγικής και πολιτικής του κεφαλαίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κι εσείς υπηρετείτε. Όσες όμως προσπάθειες από προσανατολισμού και να κάνετε, όσα φύκια κι αν πουλήσετε για μεταξωτές κορδέλες, όσοι στάχτη στα μάτια κι αν ρίξετε, δεν θα μπορέσετε να αποφύγετε τελικά τη λαϊκή καταδίκη της ταξικής πολιτικής σας. Έχετε όμως και ένα δεύτερο στόχο, πιο επικίνδυνο. Προσπαθείτε να εκπαιδεύσετε το λαό στη φτώχεια, πετώντας του λίγα ψίχουλα, όσα πέφτουν από το αρχοντικό τραπέζι της πλουτοκρατίας, το οποίο συνέχεια σερβίρεται, συνέχεια και συνέχεια, με νέα προνόμια, νέες επιδοτήσεις, νέες φοροαπαλλαγές, νέα κίνητρα. Ο κρατικός προϋπολογισμός του 16 που πρόσφατα ψηφίσατε το μαρτυρά, όλα για το κεφάλαιο και την ανάπτυξή του, για το λαό και τις ανάγκες του, ένας απαγορευμένος καρπός. Με μέτρα μπαλώματα στο νομοσχέδιο επιχειρείτε να γενικεύσετε και κυρίως να μονιμοποιήσετε την πολιτική του πτωχοκομείου για το λαό μας. Για να διαχειριστείτε την ακραία φτώχεια και εξαθλίωση, καλείτε τους λιγότερο φτωχούς να βοηθήσουν, να μην διαμαρτύρονται, γιατί υπάρχουν και χειρότερα. Την αγανάκτηση που γεννά η πολιτική σας υπέρ του κεφαλαίου θέλετε να εκτονώσετε και να ενσωματώσετε. Μα δεν θα τα καταφέρετε, και ας γίνετε τώρα εσείς οι εκλεκτοί του κεφαλαίου για να το πετύχετε αυτό. Αλήθεια, εμείς σας ρωτάμε, πώς μπορεί σήμερα το 2016, σε μια εποχή δηλαδή που και στη χώρα μας ο συσσωρευμένος κοινωνικός πλούτος είναι αμύθιτος, που οι παραγωγικές δυνατότητες είναι τεράστιες και ικανές να βελτιώνουν συνεχώς τη ζωή των εργαζομένων, ένας εργάτης, ένας εργαζόμενος να δέχεται να χειροτερεύει η ζωή δική του και των παιδιών του, να ζει την κόλαση της ανεργίας, ένας αγρότης να ζει τον εφιάλτη του ξεκληρίσματος και ένας αυτοαπασχολούμενος να πνίγεται στα χρέη και τους φόρους? Από πού έρχονται δηλαδή όλα αυτά? Από τον ουρανό?
Τι θα πει δηλαδή ακριβώς ανθρωπιστική κρίση? Δεν είναι τα αποτελέσματα και της δικής σας πολιτικής, συνέχεια των προηγούμενων. Δεν είναι η βαρβαρότητα ενός ολόκληρου συστήματος που το υπηρετείτε με τόση θέρμη και που τίποτα πια δεν έχει να δώσει παρά φτώχεια, ανεργία και πολέμους. Καθαρές κουβέντες. Με ρυθμίσεις σαν και αυτές που φέρνετε στο νομοσχέδιο, όχι μόνο δεν αντιμετωπίζετε η φτώχεια, μα στην πραγματικότητα διαιωνίζετε. Και θα διαιωνίζετε όσο παραμένουν ανέγγιχτες οι αιτίες που τη γεννούν. Και αυτές ούτε είχατε, ούτε είχατε ποτέ σκοπό να τις εξαλείψετε. Το αντίθετο μάλιστα. Όχι μόνο γιατί είστε πια κάθε λέξη του μνημονίου και των μέτρων του, αλλά και γιατί συνειδητά πουλάτε το παραμύθι της λαϊκής ευημερίας που θα έρθει δήθεν από την καπιταλιστική ανάπτυξη. Ανάπτυξη που, όπως ξέρετε βέβαια πάρα πολύ καλά, θα πατήσει πάνω στα συντρίμμια των εργατικών και λαϊκών δικαιωμάτων, αφού η ένταση της εκμετάλλευσης είναι το μόνο καύσιμο της ανάπτυξης, το μόνο καύσιμο των καπιταλιστικών κερδών. Μας λέτε, φέρνουμε κάποια μέτρα, τόσα μπορούμε τώρα, τόσα φέρνουμε, που απαλύνουν τις συνέπειες των αντιλαϊκών μέτρων που κι εσείς παίρνετε αβέρτα, λέμε εμείς, και τα παρουσιάζετε σαν χάντρες στους ηθαγενείς. Πέρα από το ότι καλλιεργείτε μεθοδικά και συνειδητά τη λογική των χαμηλών απαιτήσεων στο λαό, να θυσιάζει δηλαδή την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών του στο βωμό του καπιταλιστικού κέρδους, ταυτόχρονα υποκρίνεστε. Για ποια μέτρα ανακούφισης μας μιλάτε? Εσείς δεν είστε που απορρίψατε, όπως και οι προηγούμενοι, την τροπολογία νόμου που κατέθεσε το ΚΚΕ για τη διαγραφή οφειλών των οικογενειών που ζουν σε συνθήκες φτώχειας στις επιχειρήσεις ηλεκτρισμού και αύξηση της μηνιαίας δωρεάν παροχή ρεύματος για να έχουν το ηλεκτρικό ρεύμα που χρειάζονται όλα τα φτωχά νοικοκυριά δωρεάν για τις βασικές τους ανάγκες, για την απαλλαγή τους από τα αβάσταχτα τέλη και χαράτσια των λογαριασμών χωρίς το άγχος της διακοπής από τη ΔΕΗ? Εσείς δεν είστε που απορρίψατε την τροπολογία του ΚΚΕ για την παροχή ενός γεύματος στους μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας με δαπάνη του κρατικού προϋπολογισμού? Εσείς δεν είστε που απορρίψατε πριν λίγες μέρες την τροπολογία που κατέθεσε το κόμμα μας για την ιατροφαρμακευτική κάλυψη των στρατεύσιμων, την αύξηση της μηνιαίας αποζημίωσής τους που τώρα είναι εξευτελιστική, αλλά και τον υπολογισμό του χρόνου θητείας ως ενεργό ασφαλιστικό και ως συντάξιμο χρόνο? Εσείς δεν είστε που απορρίψατε την τροπολογία του ΚΚΕ για την κατάργηση των αγροτοδικείων στα οποία σέρνονται οι αγρότες που αγωνίζονται για το ψωμί τους? Για να δούμε τι θα κάνετε και με την τροπολογία που καταθέσαμε για τα απαράδεκτα μαθητοδικεία ενάντια στους αγωνιζόμενους μαθητές. Μαθητοδικεία που, θυμίζουμε, ζουν και βασιλεύουν από την εποχή Αρσένη. Ήταν μέσα στο νομοσχέδιο, άρθρο, και αφαιρέθηκε. Τι είναι δηλαδή όλα τα παραπάνω, αυτές οι τροπολογίες που κατέθεσε το ΚΚΕ? Σοσιαλιστικά μέτρα? Δεν είναι πραγματικά μέτρα ανακούφισης για τα λαϊκά στρώματα? Ούτε αυτά λοιπόν δεν αντέχει η πολιτική σας και το σύστημά σας? Και πότε το ΚΚΕ δεν στήριξε και το παραμικρό μέτρο ανακούφισης, όταν αυτό ήταν όμως πραγματικά τέτοιο και όχι κάλπικο ή ψευδεπίγραφο? Γιατί και το νομοσχέδιο που φέρατε, εκτός από ελάχιστα ψίχουλα, είναι γεμάτο με αντιλαϊκά μαργαριτάρια. Τι είναι, θα μου πείτε, το κανονικό πρόγραμμα? Τι θα είναι και το παράλληλο? Στην ίδια κατεύθυνση πάνε, τον ίδιο στόχο έχουν, την ίδια αντιλαϊκή πολιτική υπηρετούν. Λίγα παραδείγματα αρκούν. Τα μισά άρθρα του νομοσχεδίου είναι για θέματα του Υπουργείου Υγείας και αυτά τα διαφημίζετε περισσότερο. Ξεκινάνε μάλιστα με το βαρύγδουπο τίτλο «Περί διασφάλισης της καθολικής υγειονομικής κάλυψης του πληθυσμού και περί αναβάθμισης του δημόσιου συστήματος υγείας». Μένοντας με την απορία πώς θα γίνει αυτή η αναβάθμιση του συστήματος υγείας όταν λείπουν χιλιάδες υγειονομικού προσωπικού, χωρίς να προβλέπονται οι απαραίτητες προσλήψεις, όταν το κράτος μειώνει συνεχώς τη χρηματοδότηση των δημόσιων νοσοκομείων, ας δούμε λίγο την υγειονομική κάλυψη των ανασφάλιστων. Λέτε, προϋπόθεση για την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης είναι η κατοχή ΑΜΚΑ.
Υπάρχουν όμως και αυτοί που δεν έχουν άμκα. Κυρίως νέοι που δεν έχουν βρει δουλειά ή αναγκάζονται να εργάζονται ανασφάλιστοι. Μετανάστες χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα για τους οποίους δεν γίνεται καμιά αναφορά. Είναι όμως ξεκάθαρο ότι η υγειονομική κάλυψη των ανασφάλιστων δεν θα είναι δωρεάν, αφού αναφέρεται ρητά ότι σε μελλοντική υπουργική απόφαση θα καθοριστούν οι όροι και οι προϋποθέσεις πρόσβασης στην νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, καθώς και ενδεχόμενη οικονομική συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη στη βάση οικονομικών κριτηρίων. Λαμβάνοντας μάλιστα υπόψη ότι οι ανασφάλιστοι είναι σε ακόμα χειρότερη οικονομική θέση από τους ασφαλισμένους εργαζόμενους, πολλοί δεν έχουν καν εισόδημα από αυτούς, ένα μεγάλο μέρος από αυτούς δεν μπορεί να πληρώσει την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη όπως πληρώνουν όσοι μπορούν ακόμα να πληρώνουν οι ασφαλισμένοι. Επίσης, στο συγκεκριμένο άρθρο για την υγειονομική κάλυψη των ανασφάλιστων ορίζεται ότι οι δαπάνες θα καλύπτονται από τον ΕΟΠΗ, τα ασφαλιστικά ταμεία, για το μέρος των παροχών που δεν θα πληρώνουν οι ανασφάλιστοι και όχι από το κράτος όπως θα έπρεπε, λέμε εμείς. Δηλαδή το κράτος δεν θα χρηματοδοτεί ούτε την υγειονομική περίθαλψη των ανασφάλιστων, αλλά αυτή θα προέρχεται από τις εισφορές των εργαζομένων. Τι επιδιώκετε να πετύχετε έτσι? Με ένα σμπάρο δύο τριγώνια. Και να διαχειριστείτε το τεράστιο πρόβλημα των ανασφάλιστων στη λογική «παίρνω από τους φτωχούς για να δώσω στους πανφτωχούς και να μην κοστίσει τίποτα στο κράτος». Και εμείς σας ρωτάμε ανοιχτά, γιατί δεν κάνετε δεκτή τώρα την τροπολογία που κατέθεσε προχτές το ΚΚΕ σε αυτό το νομοσχέδιο για τη δημόσια και δωρεάν ιατροφαρμακευτική και νοσοκομιακή περίθαλψη και παροχή υπηρεσιών πρόνοιας, ώστε να παρέχονται σε όλο το λαό αποκλειστικά από το κράτος δωρεάν, χωρίς όρους και προϋποθέσεις? Γιατί δεν την κάνετε δεκτή? Την απάντηση βέβαια τη δίνει το ίδιο το νομοσχέδιο με τα όσα προβλέπει για το νοσοκομείο της Σαντορίνης, το οποίο θα είναι τάχα δημόσιο, αλλά θα λειτουργεί από ανώνυμη εταιρεία, με τα γνωστά βέβαια επιχειρηματικά κριτήρια, κόστους ωφέλους, βιωσιμότητας και με την ελάχιστη δυνατή κρατική χρηματοδότηση. Το νοσοκομείο θα μπορεί να λειτουργεί με έσοδα από την πώληση των εργασιών του προς τα ασφαλιστικά ταμεία και τους ασθενείς απευθείας ή με πληρωμή μέσω της τοπικής φορολογίας. Πιλότος πραγματικός λοιπόν το νοσοκομείο της Σαντορίνης. Αποκαλύπτει τα πραγματικά σχέδιά σας για την υγεία, σχέδια απευθείας βγαλμένα από τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για βιώσιμα αποδοτικά συστήματα υγείας με ενίσχυση της επιχειρηματικής δράσης. Μάλιστα, για την ευκολότερη απαλλαγή του κράτους από την υποχρέωσή του να χρηματοδοτεί τις δημόσιες δομές της υγείας, φέρνεται και μια παράλληλη τροπολογία, ώστε αυτές οι δομές να χρηματοδοτούνται από τους Δήμους και τις περιφέρειες. Τώρα, πώς ακριβώς θα χρηματοδοτήσουν οι Δήμοι τα νοσοκομεία της περιοχής τους, όταν τα οικονομικά τους είναι στο μαύρο τους το χάλι, αυτό δεν απασχολεί. Έτσι, δύο πράγματα μπορεί να συμβούν. Ή τα νοσοκομεία θα λειτουργήσουν ως επιχειρήσεις ακόμα περισσότερο, ή οι Δήμοι θα βάλουν υπέρογκα τέλη. Όπως και να γίνει, πάλι ο λαός θα πληρώνει. Αυτό εσείς το λέτε μέτρο ανακούφισης? Τέλος, χρειάζεται πραγματικά απίθμενο θράσος να μιλάς στο νομοσχέδιο για την αντισταθμιστική εκπαίδευση όταν ακόμα δεν έχει ξεκινήσει η ενισχυτική διδασκαλία στα γυμνάσια. Στα δημοτικά σχεδόν απαγορεύτηκε. Και στα λύκεια η πρόσθετη διδακτική στήριξη παραπέμφθηκε για την επόμενη χρονιά. Μιλάμε βέβαια για εκείνα τα παιδιά φτωχών λαϊκών οικογενειών που δεν έχουν τα οικονομικά να πάνε στα φροντιστήρια για να δώσουν πανελλήνιες και βλέπουν μπροστά τους ακόμα πιο ψηλούς τους ταξικούς φραγμούς στη μόρφωσή τους. Να το ταξικό πρόσημο της πολιτικής σας. Όσο για την τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας που καταργεί στην ουσία τα τμήματα ένταξης, τι να πει κανείς? Δεν είναι μόνο η εξοργιστική αιτιολόγησή της από τον Υπουργό ότι σπάει δήθεν την απομόνωση και το στιγματισμό όσων παιδιών την παρακολουθούν. Φαίνεται πια καθαρά ότι η πρόθεση της κυβέρνησης είναι να διαλύσει ακόμα και αυτές τις κουτσουρεμένες δομές της ειδικής αγωγής, αρχίζοντας από τα τμήματα ένταξης.
παραγνωρίζοντας ότι ένα τμήμα ένταξης που λειτουργεί σε ένα σχολείο στηρίζει παιδιά που έχουν ανάγκη από εξατομικευμένη παρέμβαση, διαφοροποιημένο χρόνο και πρόγραμμα, και η όποια εξέλιξη του παιδιού μαθησιακά απαιτεί και χρόνο και προσπάθεια. Κλείνοντας, νομίζουμε ότι μπροστά στο λαό μας μπαίνει ένα δίλημα. Θα αρκείτε και θα συμβιβάζετε με τα ψίχουλα που του πετάτε όλοι εσείς, οι διαχειριστές της εξουσίας του κεφαλαίου, προκειμένου να κρύψετε την αντιλαϊκή σας πολιτική, ή θα ορθώσει το ανάστημά του και οργανωμένα με τη δική του ταξική σημαία θα διεκδικήσει όσα του ανήκουν. Είμαστε σίγουροι ότι αργά ή γρήγορα θα διαλέξει το δρόμο του αγώνα, το μόνο ρεαλιστικό για αυτόν και τα παιδιά του. Σας ευχαριστώ.